Φέτος ξεκινήσαμε την ανασκαφή περιορισμένα βέβαια λόγω της πανδημίας, δεν φέραμε πολλούς φοιτητές, μόνο τους απολύτως απαραίτητους και σκάψαμε σε δύο σημεία, στην αγορά εδώ στο, που βρίσκεται μία στοά του 2ου αιώνα π.Χ. και βρήκαμε ενδιαφέροντα στοιχεία και για την προημότερη ιστορία της πόλης. Διαπιστώσαμε ότι ένα στίχος χρονολογείται με βεβαιότητα στον 4ο αιώνα και επίσης ίσως σχετίζεται με κάποιο λατρευτικό κτίσμα, δηλαδή κάποιο ιερό. Σκάψαμε στη Βασιλική. Στη Βασιλική αποκαλύψαμε ένα τμήμα από τους εξωτερικούς στίχους του κτηρίου, το οποίο μας βοηθάει να συμπληρώσουμε την κάτωψή του, το αρχιτεκτονικό του σχέδιο και να διαβάσουμε καλύτερα την οικοδομική του ιστορία. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι βρήκαμε ένα σημείο το οποίο πατά πάνω στην παλαιότερη αρχαία στοά και μας δείχνει τη συνέχεια της ζωής στην πόλη, στα χρόνια της μετάβασης από την αρχαιότητα στην Βυζαντινή περίοδο. Κάναμε μία μικρή έρευνα στο Ιερό του Απόλλωνα και βρήκαμε ξανά ορισμένα μέλη που τα γνωρίζαμε αλλά δεν είχαν χαθεί μέσα στη βλάστηση, όπως ένα κιονόκρανο δωρικού ρυθμού από το ναό που χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ. και επίσης έναν κίωνα ιωνικού ρυθμού. Επίσης σημαντικό γιατί μας δείχνει ότι υπήρχε και κάποιο μεγαλοπρεπές δεύτερο κτίσμα μέσα στο ιερό. Τώρα από ευρήματα κινητά βρήκαμε ένα άγαλμα γυναικείο μικρότερο, μεγέθους μικρότερο του φυσικού από τα γόνατα και κάτω, ύστερων ελληνιστικών χρόνων, δηλαδή μάλλον πρέπει να χρονολογείται τον 1ο αιώνα π.Χ. Επίσης δύο επιγραφές που μας δίνουν πληροφορίες για την ζωή στην πόλη. Ένα άλλο πρόγραμμα που το ξεκινάμε τώρα σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων είναι η ανάδειξη του χώρου, ένα όνειρο χρόνων και πιστεύουμε ότι τώρα θα ευοδοθεί. Ξεκινάμε ήδη την προμελέτη για ένα σχέδιο διαχείρισης όλου του χώρου που θα δώσει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να πληροφορείται για την πόλη, την ιστορία της, τη ζωή των κατοίκων, επισκεπτόμενος την Ακρόπολη, βλέποντας ένα μέρος του τείχους, του οχυρωματικού δηλαδή περιβόλου, το χώρο της αγοράς, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, του κέντρου της ζωής στην πόλη. Θα μπορεί να επισκεφθεί τα κατάλοιπα ενός σπιτιού που σώζεται σε αρκετά καλά και επίσης τα ιερά, δηλαδή το ιερό του Απόλλωνα και επίσης ένα ιερό μάλλον Δήμητρας που επίσης εκεί υπάρχει ένας ναός μάλλον του 5ου αιώνα. Στα νεκροταφεία θα μπορεί να επισκεφθεί τα κατάλοιπα των νεκροταφείων αλλά θα έχουμε εντάξει στην πορεία του επισκέπτη και νεότερα κτίσματα, ούτως ώστε να σχηματίζει μια σφαιρική εικόνα της ζωής στην πόλη την αρχαία, αλλά και στο χώρο στα νεότερα χρόνια, όπως τουλάχιστον ένα αγροτικό, ένα κελί, ένα αγροτικό κτίσμα, επίσης ένα νερόμυλο που βρίσκεται μέσα στο χωριό και επίσης ο επισκέπτης θα μπορεί να γυρίσει σε όλα αυτά τα αξιοθέατα μέσω του δικτύου των μονοπατιών. Δρόμος μάλλον θα πρέπει να γίνει μόνο προς το χώρο εδώ της αγοράς γιατί είναι δύσκολη και η έρευνα και η ανάδειξη και η προστασία των αρχαιοτήτων χωρίς δρόμο. Ελπίζουμε ότι σε λίγα χρόνια θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι λίγο φιλόδοξο, αλλά νομίζω ότι το αξίζει η Παλαιόπολη και οι κάτοικοί της. Το αξίζουν να αποκτήσουν έναν οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο που θα είναι
από τους πολύ λίγους, δηλαδή τέτοιος μόνο στη Δήλο που έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε διάφορες αρχαιότητες και να σχηματίσει μια εικόνα της ζωής στην αρχαία πόλη.